Μερικές φορές λοιπόν η χρήση του χρώματος ταυτίζεται και με την υπογραφή ενός σχεδιαστή μόδας. Έχουμε δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, τον μεγάλο Ιταλό σχεδιαστή Giorgio Armani, ο οποίος τον βλέπουμε εδώ πέρα, ο οποίος έγινε γνωστός ως ο βασιλιάς του γκρέζ, δηλαδή του γκρι, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος αξιοποίησε όσο τίποτα άλλο το γκρίζο χρώμα και την ουδετερότητά του και το μπέζ, δηλαδή τα χρώματα αυτά τα οποία στα σχέδιά του είναι τα πιο ουδέτερα. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1934 στην Ιταλία. Απέκτησε φήμη δουλεύοντας για την Σερούτη και στη συνέχεια για πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Αλέγκρι, Μπακούτα και Χίλτον. Δημιούργησε λοιπόν το 1975 μία εταιρεία που την ονόμασε Αρμάνι, η οποία τελικά επεκτάθηκε και στη μουσική και στα αθλητικά, αλλά και τα πολυτελή ξενοδοχεία. Μέχρι το 2001 ο Αρμάνι αναγνωρίστηκε ως ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής ιταλικής καταγωγής. Βλέπουμε εδώ μια παλιότερη του συλλογή και πώς επανέρχεται φέτος. Ένα λεπτό. Το 2010 λοιπόν, ο Αρμάνι άνοιξε το Αρμάνι Hotel στο Μπούρτζ Καλίφα, το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Το 2021 η εταιρεία Armani είχε εκτιμόμενη καθαρή αξία 9,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Giorgio Armani τώρα είναι μια σημαντική προσωπικότητα γενικά και στον χώρο της τέχνης, αφού ήδη από το 1990, συγγνώμη, ο οίκος του υποστήριξε την έκθεση της Νέας Υόρκης για το σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνι, «The Eyes of a Poet», δηλαδή «Τα μάτια του ποιητή». Επρόκειτο για μία έκθεση που έριχνε μία εσωτερική ματιά στον καλλιτέχνη Παζολίνι, συγκεκριμένα παρουσίασε στο κοινό 22 ταινίες του. Επίσης ο Αρμάνι προώθησε τη δουλειά του μέσω της ταινίας «The American Gigolo» με τον Ρίτσαρντ Γκίρ. Βλέπουμε εδώ τα ρούχα που φορούσε ο Ρίτσαρντ Γκίρ στη ταινία. Λόγω του πόσο πολύτιμη και λεπτομερής είναι η δουλειά του Αρμάνι, συχνά αποτελεί μια γέφυρα της μόδας με την τέχνη. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι μια έκθεση με τα έργα του Αρμάνι στο Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη, την πρώτη που έκανε το Guggenheim, αφιερωμένη σε ένα εν ζωή σχεδιαστή, και αυτό παίζει το ρόλο του, και είχε μέση επισκεψιμότητα 29.000 ατόμων την εβδομάδα. Επίσης ο Αρμάνι ήταν ο πρώτος που απαγόρεψε να έχει υπερβολικά αδύνατα μοντέλα, μια απόφαση που πήρε μετά το θάνατο ενός μοντέλου από ανορεξία, το οποίο γεγονός εκείνη την εποχή που συνέβη δημιούργησε ένα σάλος στο χώρο της μόδας. Δεν ξέρω αν θυμάστε, δεν νομίζω ότι είναι πολύ παλιά, πρέπει να είναι γύρω στα 10 με 15 χρόνια πριν. Έδειξε επίσης μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τη λεγόμενη βιώσιμη μόδα από υλικά ανακυκλωμένα και βιώσιμα, όπως μπορούμε να δούμε για παράδειγμα εδώ. Αυτά εδώ πέρα είναι του Αρμάνι τα μοντέλα και λέει recycling, recycling, βλέπετε εδώ λέει Giorgio Armani και βλέπετε εδώ αυτά τα πολύ σοφιστικά ρούχα που συνδυάζουν και διάφορες υφές και που αν θέλετε δίνουν και μια αίσθηση κάπως ρούχων εκστρατείας μπορεί να πει κανείς, έτσι. Ας θαυμάσουμε όμως και νομίζω ότι εδώ είναι το κορυφαίο σημείο του σημερινού σεμιναρίου, τη φετινή συλλογή λοιπόν του Αρμάνι και τον εξαίσιο και αριστοτεχνικό τρόπο που χρησιμοποιεί το χρώμα. Και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Λοιπόν, απολαύστε λοιπόν, απολαύστε ομορφιά και τέχνη.
Και εδώ τελειώνει αυτή η πασαρέλα που έγινε στο Μιλάνο για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2024 του Giorgio Armani. Είδατε πώς τον χειροκροτούν όλοι όρθιοι, γιατί πραγματικά ίσως να είναι και πιο ωραία πασαρέλα που έχω δει στη ζωή μου, με όλα αυτά τα φοβερά νεραϊδένια χρώματα. Τι να πω, δηλαδή, με όλα αυτά τα υφάσματα πάλι, τα σατέν, τα διαφανή, τους συνδυασμούς, τους τελικά τους που έχει κάνει, την τεράστια επιρροή του από την Ασία, και όλη αυτή την αίσθηση του ζεν, ας πούμε, περίπου στην. Βέβαια είναι πολύ πολύ τελή όλα αυτά, είναι για βραδινές εμφανίσεις. Εδώ έχει αξιοποιήσει και το σατέν, και το προτείνει σε λευκό χρώμα, κάτι που συνέβαινε παλιά στη δεκαετία του 50. Αυτά τα παντελόνια τα σατέν, είναι και ένα χοντρό σατέν αυτό που χρησιμοποιεί. Όλα αυτά πάλι τα χρώματα τα οποία είναι της θάλασσας και που μας επιστρέφει σε έναν κόσμο που είναι της φύσης και της θάλασσας, τα μπλε και τα πράσινα που χρησιμοποιεί έντονα, και τα γκρι και αυτές τις ονειρεμένες διαφάνειες, τα πολύ ντελικάτα και ευάλωτα αυτά υφάσματα που χρησιμοποιεί, επίσης τα διάφορα αξεσουάρ. Βλέπετε, ξεκινάει με σκούρα χρώματα και καταλήγει σε πολύ ανοιχτά. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη στρατηγική στο πώς έχει φτιάξει το συγκεκριμένο σόου, και επίσης βλέπετε με τον τρόπο με τον οποίο τα παλιά χρόνια, φυσικά το βράδυ, τα βραδινά ρούχα ήτανε τουαλέτες. Εδώ δεν είναι τουαλέτες, εδώ βλέπετε έχει έρθει σε μια άλλη εποχή, όπου δίνει και στη γυναίκα μια δυνατότητα να φοράει με ένα παντελόνι, ας πούμε, για βραδινό ρούχο, μαζί με διάφορα αξεσουάρ, τα οποία και αυτά ταιριάζουν, και όλος αυτός ο κόσμος που έχει δημιουργήσει είναι απόλυτα προσωπικός του κόσμος. Βλέπετε ότι και τα χτενίσματα τα έχει φέρει στη δεκαετία του 50. Οι υφές, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενημερωμένος για την τέχνη, και όπως σας είπα στο προηγούμενο μάθημα, οι υφές είναι πάρα πολύ της μόδας στην τέχνη του 2024, και εδώ τις χρησιμοποιεί και στα υφάσματα. Έχει δικής του εμπνεύσεως κοσμήματα που έχουν έντονη διαφάνεια και για να ταιριάξουν ακριβώς με τα ρούχα. Το χρυσό είναι ένα χρώμα που επίσης στην εκδοχή αυτή του χαλκού φοριέται πάρα πολύ. Το έχουμε δει δηλαδή στις πασαρέλες φετινές. Και κοιτάξτε εδώ και τον τρόπο που έχει επιλέξει, χωρίς φασαρίες, χωρίς εντάσεις, χωρίς εικόνες πολύπλοκες. Υπάρχει απλά ένα εθέριο και αυτό φόντο σε αυτή την πασαρέλα, το οποίο το έχει επενδύσει με αυτή την αριστοτεχνική μουσική. Νομίζω ότι είναι ένας ξεκάθαρα καλλιτέχνης, και γι' αυτό το λόγο είπα και το βιογραφικό του και όλα αυτά, και αποφάσισα να δείξω όλη αυτή την ομορφιά, που φυσικά δεν μπορεί κανείς να την αναπαράγει, ας πούμε, στην προσωπική του ενδυμασία ακριβώς, αλλά μπορεί να πάρει κάποια ερεθίσματα από όλη αυτή την μαγεία, γιατί πρόκειται για μια μαγεία.